Και υπάρχουν και φορεί, όπω ε, ε, η Εταιρεία Ανάπτυξη και Τουριστική Προβολή του Δήμου Αθηναίων, τη οποία επικεφαλή είναι ο κύριο Βαγγέλης Βλάχο, που έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα. Και κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σα, κύριε Βλάχο, έτσι ώστε αυτήν την Αθήνα να μάθουμε να την αγαπάμε επίση. Καταρχά, να σα ευχαριστήσω και να σα πω πω δεν πρόκειται να τραγουδήσω, δεν έχω δε, μία <laughs> σύγκριση <laughs> με, <τόνοι laughs> με τον Αργυρό. <laughs> Αλλά να μιλήσουμε για την Αθήνα, η οποία πραγματικά ε, καταβάλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και ήδη βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτή τη μεγάλη προσπάθεια με τι πάρα πολύ μεγάλε ροέ των επισκεπτών που με μία βόλτα ε, στο κέντρο τη πόλη μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε. Ο Θανάσης Καραγιάννη μα δείχνει το καινούριο απόκτημα τη Αθήνα. Τον πρώτο online οδηγό καταστημάτων τη Αθήνα. Έκανε η πρεμιέρα σήμερα. Ανακοινώθηκε σήμερα αυτό από τον Δήμαρχο μα, τον Κρόστον Μπακογιάννη. Είναι μια πρωτοβουλία α, του Δήμου Αθηναίων α, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών. Είναι ο, η πρώτη ηλεκτρονική πρα, πλατφόρμα, η οποία προάγει το shopping α, mm -hmm. στην πόλη. Ε, ήδη... Μπαίνω μέσα, βάζω κατηγορία, βάζω περιοχή και μου δείχνει τα διαθέσιμα καταστήματα που μπορώ να πάω. Σωστά, είναι μια δυναμική πλατφόρμα. Ε, αρχικά υπάρχει μια φόρμα υποβολή προκειμένου να καταχωρήσουν οι επιχειρήσει τα στοιχεία του. Και από εκεί και πέρα Πολύ υπάρχει και αντίστοιχη φόρμα που προβάλλει τι προσφορέ. Και στα αγγλικά, φαντάζομαι, όχι μόνο στα ελληνικά. Έχει βγει στον αέρα η πιλωτική λειτουργία στα ελληνικά και στο αμέσω επόμενο διάστημα θα έχουμε και, και για να είναι και για τουρίστε. Οι τουρίστε οι οποίοι κατακλείζουν την Αθήνα πράγματι. 16.000 ή μυρισίως στην Ακρόπολη. Είναι τεράστιο νούμερο. Η στην είναι ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά τα νούμερα και νομίζω ότι μας χαροποιεί όλους ότι βλέπουμε την Αθήνα να ανακάμπτει σε, στα επίπεδα του 2019. Βέβαια, η σύγκριση με το 2019 κρύβει, κρύβει παγίδες. Ε, το πρώτο τρίμηνο δεν κύλησε ε, λόγω των συνθήκων, mm -hmm. ακριβώ όπω τα περιμέναμε. Όμω είναι πάρα πολύ δυναμικοί οι μήνε από τον Απρίλιο και μετά. Και καλώ σε χρόνο των πραγμάτων, φιλοδοξούμε ότι και με την αντίστοιχη επιμήκυνση τη τουριστική πρωτεύουσα. Αυτό προ... είναι περίοδο. και το μεγάλο ζητούμενο, έτσι δεν είναι. Διότι έχουμε κατακτήσει ένα πρώτο στάδιο. Από εκεί που η Αθήνα ήταν μια πόλη πέρασμα, να πάει ο άλλο να έρθει και να πάει σε ένα νησί. Τώρα είναι και αυτοτελή προορισμό. Είναι μια πάρα πολύ σπουδαία κατάκτηση αυτή. Είναι ένα πολύ σπουδαίο επίτευγμα. Η Αθήνα πλέον είναι προορισμό. Ε, δεν είναι πέρασμα. Έρχονται στην Αθήνα όχι μόνο για την Ακρόπολη, όχι μόνο για να πάνε στα νησιά, αλλά έρχονται για να ζήσουν την Αθήνα, για να ζήσουν mm -hmm. την εμπειρία τη Αθήνα και όλα σαν προσφέρει σαν πόλη. Γίνεται και εσύ την πρέκτηση σιγά-σιγά η πόλη μα. Νομίζω πω είναι και εσύ την πρέκτηση ήδη η Αθήνα. Ε, καταβάλλεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και στην κατεύθυνση αυτή. Ε, νομίζω ότι πλέον πρέπει να αρχίσουν mm -hmm. να μα απασχολούν και ζητήματα διαχείριση πλέον των μεγάλων ροών των, των επισκεπτών. Οι περισσότεροι να... έρχονται και πάνε στην Ακρόπολη. Ναι. Άλλε περιοχέ που ανεβαίνουν και κεντρίζουν το τουριστικό ενδιαφέρον και πρέπει να τι βοηθήσουμε και να τι αναδείξουμε. Αυτή είναι, ξέρετε, και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε στο Δήμο Αθηναίων. Έχουμε, έχουμε σταματήσει τον τυπικό διαχωρισμό ανάμεσα σε επισκέπτη και, και, και κάτοικο. Το διαχω... έχει, έχει εκλείψει σαν, σαν διαδικασία. Πλέον υπάρχει μια ολιστική προσέγγιση που τι λέει πάρα πολύ απλά, Ότι μια πόλη για να αξίζει να την επισκεφτεί κανεί, πρέπει να είναι μια πόλη στην οποία αξίζει να ζήσει. Άρα, η μεγάλη επένδυση που γίνεται από την πλευρά του Δήμου Αθηναίων είναι στο να αναβαθμιστούν οι 129. Mm. Γειτονιέ τη πόλη, τόσο σε έργα υποδομών, όσο και με τη δημιουργία νέων προϊόντων που θα εμπλουτίσουν αυτά που παρέχει η πόλη σε πρώτο επίπεδο, όπω η Ακρόπολη ή η Πλάκα ή Αθήνα, Στυράκια. Βεβαίω, για, για όλου, ανεξαιρέτω. Και αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη συζήτηση με την επιμήκυνση τη τουριστική περίοδου mm -hmm. και με όλα αυτά που δημιουργούμε προκειμένου Έτσι, να καταφέρουμε. Να είναι και ένα ελκυστικό προορισμό, διότι μη γελιόμαστε, το, τον επισκέπτη πρέπει να τον κατακτήσει. Πρέπει να τον κάνει αυτό που λένε και οι Άγγλοι repeater, να σου ξανάρθει. Δεν είναι ζήτημα, δηλαδή, να Κάνει κάποια διαδοχικά ρεκόρ. Πρέπει να δει πώ το χτίζει αυτό, πόσο μάλλον σε μια συγκυρία όπου μειώνεται και η αγοραστική δύναμη στου Ευρωπαίου. Άρα, καταλαβαίνουμε ότι είναι εξαιρετικά απαιτητική κάποιο για να έρθει εδώ στη χώρα. Μα μας. ο κάθε επισκέπτη τη Αθήνα είναι ένα πρεσβευτή τη πόλη. Άρα, ο στόχο είναι πώ θα καταφέρουμε όχι ναι. μόνο να πει καλά λόγια για την Αθήνα, αλλά να επιστρέψει και αυτό και η παρέα του ξανά στην πόλη. Και αν μου επιτρέπετε να πω και με βάση τι μελέτε και τι πρόσφατε έρευνε που έχουμε, ο δείκτη ικανοποίηση των επισκεπτών τη Αθήνα είναι πάρα μα πάρα πολύ υψηλό. Είναι πιο πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Δηλαδή, Συνεχίστε έτσι το έτσι και ανεβάστε τον πύχη ακόμα πιο ψηλά. Σα στηρίζουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα στο Δήμο Αθηναίων, σε όλου του συντελεστέ αυτή τη επιτυχία. Να είστε καλά, κύριε Βλάχο. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.